Θα μείνουμε στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Βασίλη, συγγενείς των θυμάτων επιμένουν ότι το σημείο της τραγωδίας μπαζώθηκε. Και μάλιστα με πρόθεση πολιτικών προσώπων να καταστραφούν στοιχεία. Αυτός είναι ένας ισχυρισμός, αλλά και ένας χαρακτηρισμός που απορρίπτει η κυβέρνηση. Απόψε θα κάνεις μια πολύ σημαντική αποκάλυψη για την υπόθεση. Έχεις πληροφορίες για μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 3ης Μαρτίου. Μια σύσκεψη που δεν γνωρίζαμε ότι είχε γίνει και που εκεί φαίνεται ότι ελήφθησαν αποφάσεις. Ακριβώς, Ράνια, όπως αποκαλύπτει το Μέγκα, η επωνομαζόμενη διαμόρφωση του χώρου των Τεμπών, το μπάζωμα, όπως το λέμε στη συνέχεια, συζητήθηκε σε άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντηση πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων το βράδυ της Παρασκευής 3ης Μαρτίου στο χώρο της ιδεοδρομικής τραγωδίας. Για ποια πρόσωπα μιλάμε, Βασίλη? Να πούμε ότι την 1η Μαρτίου, το ξημέρωμα της 1ης Μαρτίου, στις 28 Φεβρουαρίου έγινε το τραγικό συμβάν. Την 3η Μαρτίου είχαμε αυτή τη συνάντηση. Μιλάμε για τον τότε Περιφερειάρχη Λάρισας, τον κύριο Αγοραστό, τον τότε Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο, είναι Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, κύριο Γιάννη Ξεφαρά. Mm-hmm. Εκεί παρόντες ήταν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής και εκπρόσωπος της Hellenic Train. Τα ονόματα όλων είναι στη διάθεσή μας. Η πρόταση της πλήρης διαμόρφωσης του χώρου των Τεμπών υπήρξε με επίκληση την άμεση έναρξη, όπως υπόθηκε τότε, των δρομολογίων των τρένων. Και έτσι ξεκίνησε από την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 4 του μήνα. Πότε άρχισαν ξεκίνησαν να κάνουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ έγινε λοιπόν μεταξύ Τετάρτης και Έκτης του μηνός η πλήρης διαμόρφωση των μπάζωμα, με επίσης με πλήρη εκχέρσωση του χώρου, τα δρομολόγια των τρένων ξεκίνησαν στις 29 Μαρτίου, δηλαδή περίπου 25 μέρες αργότερα. Ενώ αναμενόταν εκείνη την ημέρα, λέγανε ότι ήταν για θέμα 24 ώρων. Ξεκίνησαν δηλαδή περίπου ένα μήνα αργότερα. Τώρα στα υπομνήματά τους, τόσο ο κύριος Αγοραστός όσο και ο κύριος Τριαντόπουλος έχουν αναφερθεί πουθενά σε αυτή τη σύσκεψη? Αυτό είναι το αξιοσημείωτο, Ράνια, ότι ούτε ο κύριος Αγοραστός στο υπόμνημά του, γιατί είναι κατηγορούμενος για αυτή την υπόθεση, αλλά ούτε και ο κύριος Τριαντόπουλος, όταν είχε μιλήσει στην Βουλή, δεν είχαν αναφερθεί ότι υπήρξε και αυτή η σύσκεψη της 3ης Μαρτίου του 2023 στο χώρο των Τεμπών, και μάλιστα έλεγαν ότι εδρούσαν με βάση τις αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο σημειωθεί ότι είχε συνεδριάσει λίγες ώρες μετά την τραγωδία, με κύριο ενδιαφέρον την ανάσυρση των σωρών, το τι θα γίνει με τη διαχείριση των τραυματιών, και βεβαίως δεν νοιαζόταν για το τι θα γίνουν 4 και 5 μέρες αργότερα για τον μπάζωμα των Τεμπών. Για τον μπάζωμα του χώρου. Να σημειώσουμε τώρα, Ράνια, ότι το Μέγκα επικοινώνησε με στελέχη της πυροσβεστικής. Έχει γίνει σχετική κατάθεση και στη διάρκεια της έρευνας από την εισαγγελία Λάρισας. Έχουμε επικοινωνήσει με στελέχη της πυροσβεστικής και με τις ελληνικές αστυνομίες που έχουν επιβεβαιώσει τη σχετική συνάντηση της 3ης Σεπτεμβρίου, που πλέον είναι η συνάντηση κλειδί για την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών, και οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει ότι πράγματι υπήρξαν αυτές τις συζητήσεις και είχε τεθεί μάλιστα θέμα και ενημέρωση των δικαστικών αρχών και διατήρηση του χώρου για να υπάρχουν αυτοψίες από τους πραγματογνώμονες. Ναι. Και να πούμε ότι από τις 20 του μηνός έχουμε θέσει ερωτήματα τόσο στον κύριο Αγοραστό, τόσο στον κύριο Τριαντόπουλο και τόσο στον κύριο Ξεφαρά για το τι έχει συμβεί, αν υπήρξε σύσκεψη, τι έγινε, τι είπατε σε αυτή τη σύσκεψη κτλ. Σε συνάντηση στα Τέμπη, και δεν έχουμε πάρει απάντηση μέχρι σήμερα, δηλαδή 8 μέρες αργότερα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.